Μπορεί οι πόρτες του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης Λασιθίου να άνοιξαν ξανά από την 1η Σεπτεμβρίου, ωστόσο τα κενά που καταγράφονται σε προσωπικό έχουν σαν αποτέλεσμα, όπως αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, το τμήμα να υπολειτουργεί, αδυνατώντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πολίτη και στην κοινωνία της Νεάπολης όπως τα έπρεπε. Και των δικαστηρίων φυσικά, που είναι σε καθημερινή βάση σχεδόν οι δίκες, που καθημερινά απαιτείται ένας με δύο αστυνομικοί από την έδρα του Αγίου Νικολάου της υπηρεσίας να ενισχύει το τμήμα της Νεάπολης. Είναι προτιμότερο να ακολουθήσουμε την τακτική του να στελεχώνουμε τα περιπολικά έξω, γιατί αυτά θέλει ο κόσμος, αυτά θέλει ο πολίτης, θέλει εμφανή αστυνόμευση, και όχι να ανοίγουμε υπηρεσίες που οι αστυνομικοί να γεμίζουν γραφεία. Έχουμε μια υπηρεσία αυτή τη στιγμή με 13 αστυνομικούς, οι οποίοι στελεχώνουν μόνο τα γραφεία μέσα. Την άμεση κάλυψη τουλάχιστον 7 θέσεων ζητούν οι αστυνομικοί της περιοχής, τονίζοντας πως μένουν ακάλυπτες αρκετές υπηρεσίες σε ένα τμήμα μεικτής αρμοδιότητας, στον τομέα του οποίου ανήκουν και οι φυλακές της Νεάπολης. Το θέμα των φυλακών είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο και αυτό μας απασχολεί. Έχουμε καθημερινά κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, είτε γραφειοκρατικές, είτε αποφυλακίσεις κρατουμένων, είτε φυλακίσεις κάποιων. Είναι αυτά τα θέματα τα οποία θέσαμε στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτη, τον υποστράτηγο τον κύριο Ρουτζάκη. Κατάλαβε το πρόβλημα, το έχει και αντιληφθεί και η ηγεσία πάνω στο αρχηγείο και περιμένουμε άμεσα την στελέχωσή του. Δωροάδωρο θεωρούν την κάλυψη των κενών στο αστυνομικό τμήμα Νεάπολης με τη μετακίνηση αστυνομικών που υπηρετούσαν στον Άγιο Νικόλαο, αφού δημιουργεί νέα προβλήματα, αποδυναμώνοντας και το τμήμα του Αγίου Νικολάου, αφήνοντας εκτεθειμένους τους πολίτες της περιοχής.